Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εμείς έχουμε την καλή θέληση και το πείσμα να συνεχίζουμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει με την πανδημία, να κάνουμε προπονήσεις εδώ μαζί με τον δάσκαλο όσο μπορούμε, γιατί δεν έχουμε και partner να έρθουν να μας βοηθήσουν, αλλά παλεύουμε δυνατά με τη θέληση. Αυτές τις μέρες ήσουν στην Βουλγαρία, σε βοήθησαν στην προετοιμασία σου εν ώψη αυτού του μεγάλου αγώνα που σε περιμένει τον Απρίλιο με το Ρώσο αντίπαλο? Σίγουρα ήταν μεγάλες εμπειρίες. Περιοριστήκαμε λίγο όμως. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα κατάλληλα σπάρινγκ γιατί και εκεί υπήρχε θέμα με τον κοροναϊό. Αλλά ήταν δυνατές εμπειρίες γιατί κάτι μπορέσαμε και κάναμε και από σπάρινγκ. Είναι μεγάλη πρόκληση εσένα. Είσαι ένα εμπόδιο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχεις να αντιμετωπίσεις, όπως λέει ο δάσκαλός, έναν κορυφαίο αθλητή. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι ένα μεγάλο challenge για μένα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, δεν με νοιάζει, δεν έχω κάτι να χάσω. Μόνο και μόνο που το ζω έχει μεγάλη σημασία για μένα και είναι όνειρο ζωής. Νίκο Πλέα, προετοιμασία στην τελική ευθεία. Είστε ένα βήμα προς τους Ολυμπιακούς. Λες συνεχώς για να αντιμετωπίσεις ένα το Ρώσο. Μπορεί να τα καταφέρει, Σάκη? Όλα είναι στο χέρι μας, αλλά πάνω απ' όλα στο χέρι του Θεού. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια ο Σάκης, κάτω από δύσκολες συνθήκες αυτή την εποχή. Όχι μόνο αυτός και πολλοί άλλοι αθλητές είναι κάτω από τις ίδιες συνθήκες, αλλά για το Σάκη αυτή τη στιγμή είναι το όνειρο, ας το πούμε, της ζωής του. Ήταν το όνειρο να φτάσει εκεί πέρα που ήθελε να φτάσει και θέλω να πιστεύω ότι θα το φτάσει τέρμα. Πιστεύω ότι με την προετοιμασία που κάνει αυτή τη στιγμή αποδίδει ένα 70-80%. Αν είχαμε τη δυνατότητα να κάνει αγωνιστικά σπάρινγκ, αγώνες και να είναι σε συνθήκες όπως δουλεύουν και οι άλλοι στο εξωτερικό, ίσως να είχαν έναν πολύ καλύτερο σε φυσική κατάσταση, σε τεχνική κατάρτιση και σε πολλά άλλα ακόμη πράγματα τα οποία θα θέλαμε να δουλέψουμε με βάση όπως δουλεύουν στο εξωτερικό οι άλλοι αθλητές. Αισιοδοξώ ότι όταν θα φτάσουμε εκείνη τη στιγμή στο Παρίσι, τον Ιούνιο μήνα, να έχουμε κερδίσει λίγο παραπάνω έδαφος από αυτό που έχουμε χάσει αυτό το τελευταίο διάστημα λόγω COVID-19. Αν είχε συνεχιστεί πέρυσι στο Λονδίνο, θα ήταν διαφορετικά ή και τώρα ο ίδιος ο βαθμός της δυσκολίας είναι? Πιστεύω ότι είχε πάρει μια δυνατή φόρα εκείνη τη στιγμή ο αθλητής μας. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί όχι να μην ήταν και στην καλύτερη του μέρα εκείνη τη στιγμή? Γιατί όταν έχεις κάνει μια νίκη και προέρχεσαι από έναν καλό αγώνα και έχεις περάσει στην επόμενη φάση, έχεις μια πολύ ωραία ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στη Βουλγαρία σε ένα πολύ δυνατό παγκοσμίου κλάσεως τουρνουά στο Στράτζα. Έπαιξε απέναντι σε έναν προαθλητή Ευρώπης, μάλιστα δεύτερος προαθλητής Ευρώπης, ο Μολδαβός. Κατ' εμέ είχε κερδίσει τον πρώτο γύρο και τον τρίτο γύρο, το αποτέλεσμα δόθηκε ελαφρώς στον Μολδαβό, αλλά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με βάση την αγωνιστική κατάσταση που παρουσίασε εκεί πέρα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο και θα βοηθήσουμε την τύχη μας να μας οδηγήσει σε κάτι απρόσμενο ή ίσως και στο θέλημα Θεού. Σε άκρη βαθμό της σχολείας είναι ο ίδιος που ήταν στο Λονδίνο. Και τι λες τον εαυτό σου έχοντας αντιμετωπίσει έναν Ρώσο πρωταθλητή που θεωρείται από τους κορυφαίους? Όλα είναι εμπειρία σε αυτό το άθλημα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εμπειρία και οι αγώνες που έκανα τώρα στη Βουλγαρία ήταν η αφρόκρεμα της Ευρώπης, πήγαιναν εκεί πάνε βασικά μεγάλοι αθλητές, ήταν μια πρόβα generale. Τώρα θα κυνηγήσουμε να πάμε και σε άλλα τουρνουά ή κάμπινγκ και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Άγχος υπάρχει, είναι μεγάλος ο πόθος? Είναι μεγάλος ο πόθος. Εντάξει, υπάρχει και το άγχος, αλλά το διαχειρίζομαι και το θα βγει θετικά. Η συμβουλή του προπονητή στο διάστημα που μένει μέχρι να πάει στην Γαλλία, στο Παρίσι, για αυτό το μεγάλο παιχνίδι της ζωής του? Το θέλω του να μην σταματήσει να υπάρχει. Αυτό το θέλω τον έφτασε μέχρι εδώ πέρα. Πολλές απογοητεύσεις το προηγούμενο διάστημα. Κατάφερε να πάρει την Α κατηγορία. Είχε βάλει σαν στόχο να την πάρει την Α κατηγορία, την πήρε. Έβαλε σαν στόχο μετά να πάει να κάνει μια καλή εμφάνιση στο Προολυμπιακό. Έκανε το κάτι παραπάνω. Ελπίζω αυτό το θέλω του να μην σταματήσει μέχρι τη στιγμή που θα ανέβει πάνω στο ρινγκ απέναντι στο Ρώσο πρωταθλητή. Το θέλω του να μην έχει σταματήσει καθόλου εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Νομίζω πολύ ωραίο ρεπορτάζ και ώρα σαν υπερφάνεια, έτσι.